Στο αίτημα που κατατέθηκε για την διενέργεια ονομαστικής ψηφοφορίας σήμερα. Δεν πρόκειται για μια οποιαδήποτε τυχαία άλλη στιγμή. Πρόκειται για μια στιγμή όπου το ελληνικό κοινοβούλιο, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε το δικαίωμα αυτής εδώ της κυβέρνησης, αυτής εδώ της χώρας, να μπορεί να κάνει το αυτονόητο. Δηλαδή, την δυνατότητα από το πλεόνασμα των θυσιών του ελληνικού λαού κατά προτεραιότητα να ενισχύουμε τους πιο αδύνατους. Αυτή η ευθύνη είναι και συλλογική και ατομική. Αυτό το δικαίωμα είναι αυτονόητο για κάθε δημοκρατική, για κάθε δημοκρατία, για κάθε ευρωπαϊκή δημοκρατία. Και δεν μπορείτε να το αρνείτε κανείς. Ακούω από το πρωί διάφορα επιχειρήματα. Μα καλά, το είχατε συνοηθεί με τους δανειστές. Το προβλέπει η συμφωνία. Όλα αυτά τα προβλέπει η συμφωνία. Και επιβεβαιώνονται από τα νούμερα του προϋπολογισμού, από τους στόχους, από την επίτευξη. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο εντεκάμινο από το οποίο προκύπτει μια υπεραπόδοση στους συγκεκριμένους στόχους του πλεονάσματος. Δεν αντιλαμβάνουμε λοιπόν γιατί θα έπρεπε, όπως λένε κάποιοι, να περιμένουμε να πάρουμε αυτή την απόφαση το Φεβρουάριο, το Μάρτιο. Οι ανάγκες των πολιτών, οι ανάγκες των συνταξιούχων δεν μπορούν να περιμένουν. Οι ανθρώπινες ζωές έχουν προτεραιότητα απέναντι στη γραφειοκρατία των Βρυξελών. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την πρόκληση, την δημοκρατική εθνική πρόκληση, πρέπει ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του. Και είναι μια ευκαιρία το ελληνικό κοινοβούλιο, οι πολιτικές δυνάμεις, με αίσθημα ευθύνης να στείλουν ένα μήνυμα ενότητας και ομοψυχίας. Διότι πέρα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις, από τις διαφορετικές αναλύσεις, υπάρχει ανάγκη κάποιες στιγμές ο ελληνικός λαός, η ελληνική δημοκρατία, σύσσωμη να στέκεται απέναντι σε αυτούς οι οποίοι παίζουν πολιτικά παιχνίδια και να υπερασπίζεται την αξιοπρέπειά της και τα αυτονόητα. Ευχαριστώ.